Coach, η ομάδα σας σήμερα έρθει εδώ 1-1 με 10 παίκτες ο αντίπαλος. Τι έφτιαξε και δεν έφυγε η ομάδα σας σήμερα αντικατικά με τους 3 βαθμούς της νίκης? Σίγουρα η εικόνα του παιχνιδιού πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και για τη ζωή μας, γιατί είχαμε κάποιες ευκαιρίες και εμείς, κάποιες ευκαιρίες και η ομάδα του Σίλακα Κατσικά. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που μείναμε 10 παίκτες και είχαμε προηγηθεί με 0, θεωρώ ότι έπρεπε να κρατήσουμε το σκορ. Έγιναν 3 δοδοχικά λάθη για να δεχθούμε εμείς το γκολ, που ήταν ένα πανέμορφο γκολ σε εκτέλεση. Από εκεί πέρα δεν είχαμε καθόλου καλή εμφάνιση. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά σίγουρα μας έχουν επηρεάσει και τα συνεχόμενα παιχνίδια. Από την προηγούμενη Τετάρτη παίζουμε συνέχεια και η παράταση στο Κύπρο 120 λεπτά και την Κυριακή παιχνίδι και σήμερα πάλι παιχνίδι, ταξίδι. Σίγουρα οι παίκτες είναι κουρασμένοι, επηρεασμένοι. Από εκεί πέρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να προχωρήσουμε. Είναι ένας βαθμός που τον κρατάμε, συνεχίζουμε. Να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που σε 2 μέρες επιτόπου με τον Ορδαϊκό, να πάρουμε τους βαθμούς και να συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια για την ομάδα της Σίλας Κατσικά, γιατί ήταν μια πολύ καλή παρουσία μας στο αγωνιστικό χώρο. Είστε μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικού στόχου, είναι δεδομένο αυτό. Θα σας επηρεάσει κάπως ψυχολογικά αυτή η ισοπαλία σήμερα, λόγω ότι ήσασταν με παίκτη παραπάνω? Το παίξι παραπάνω ήταν για 14 λεπτά, 15 δεν ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν μένεις και με παίχτη παραπάνω, πολλές φορές αντιδράει και ανάποδα. Δεν θεωρώ ότι θα μας επηρεάσει κάτι σε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι είναι μια δύσκολη έδρα. Ερχόμαστε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σίγουρα οι 2 βαθμοί χαμένοι πρέπει να τους αμπλώσουμε κάπου αλλού. Αλλά από εκεί πέρα είπαμε ότι μέχρι το τέλος ο Πιερικός πρέπει να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ευχαριστούμε πολύ.